Γεια, Θάθ. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλά. Γεια σου, Θεά μου. Λοιπόν, θα μαγειρέψουμε σήμερα. Ώρα μας είναι. Χαλκιαδάκι από πίσω μου. Χαλκιαδάκι θα δείτε και εσείς σε λίγο. Ώρα να φάμε. Θα φάμε σήμερα αρνάκι και θα το συνδυάσουμε μαζί με χόρτα. Συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θα έχω βάλει βλήτα και μάραθο. Το αρνί γενικώς με τις πρεσινάδες, το ξέρω. Mm-hmm. Φαντάζομαι το ξέρεις κι εσύ, το έχει συναντήσει όλος ο κόσμος στη ζωή του. Αλλά μην με πείτε άσχετη. Αρνί με βλήτα δεν είχα ξανά συναντήσει. Ναι, ούτε εγώ πιστεύω να ταιριάζει. Δική σου είναι η αίσθηση, κανόνιζε. Ελπίζω να τρώγεται. Είναι φρέσκα χόρτα που τα βρίσκουμε σε αυθονία. Είναι χόρτα εποχής. Το μάραθον οριακά τελειώνει τώρα. Ναι, αλλά έχει ένα άρωμα που θα έρθει να απογειώσει και να αποθεώσει το αρνί. Να πω κάτι. Ορίστε. Οι καλές νοικοκυρές που είναι δούλες και κυρές μπορούν να το έχουν στην κατάψυξή τους στο μάραθο. Εννοείται, όλο το χρόνο. Και θα το συνδυάσουμε μαζί με λεμόνι και ντομάτα. Βλήτα, ντομάτα και λεμόνι είναι ένας φοβερός συνδυασμός. Και μαζί με το κρέας πιστεύω θα μας το. Ή θα μας τον απογειώσει ή θα μας τον κρεμίσει. Θα δούμε. Κανόνιση, λοιπόν... μίλα τέτοια. Εγώ σου έχω εμπιστοσύνη. Το προορίζουμε και είναι η πρότασή μας για το κυριακάτικο τραπέζι, Κυριακή. Μια συνήθεια τόσο ελληνική και τόσο ωραία. Ξεκίνα να μας συστήνει στα υλικά σου. Το κρέας, τι μέρος λοιπόν, του ζώου είναι. Για τα μαγειρευτά προτείνω μπουτάκι. Έχουμε πάρει αρνί σε μπουτάκι, τα βλήτα μας, μάραθο, στο τέλος ρίγανη, ντομάτα, κρεμμύδι σκόρδο, λευκό κρασί. Ωραία, τα βασικά υλικά. Πάμε να ψωνίσουμε για να τα σημειώσετε κι εσείς με την προσοχή σας και επιστρέφουμε σε λίγο. Ωραία ψώνια, ωραία μουσική. Θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι, ώρα μας είναι. Λοιπόν, έχω ζεστάνει την κατσαρόλα και θα βάλω μέσα λάδι. Πάντα το κάνεις αυτό, πρώτα ζεστάνεις την κατσαρόλα σου και μετά βάζεις το λάδι. Ανάλογα, άμα θέλω, τώρα θέλω να ρωτήσει το κρέας μου, επειδή θα είναι μαγειρευτό, θέλω να είναι άσπρο, σαν να θυμίζει νοσοκομείο, ότι είμαι άρρωστος. Θέλω να ρωτήσει, θέλω να έχει κάποιο χρώμα. Είμαι άρρωστος, τρως αρνί. Τρώω κάτι βραστό όμως, όχι αρνί. Λοιπόν, έχω πάει στο χαλκιαδάκι, μου έχει κόψει ο χασάπι στο κρεοπόλης το μπουτάκι, μου το έχει καθαρίσει. Εγώ θα το αλατιπερώσω αρκετά. Δεν λέει χασαπλί, κασάπι. Κασάπι. Θα ψάξω να βρω κρέα. Πάμε στο και πήραμε κρέα. Όλοι οι γιαγιάδες έτσι το λένε. Πολύ αλάτι στο αρνάκι, θα τον πατήσω καλά. Το θέλει τώρα. Χοντρό αλάτι. Και παστό να το κάνετε, καλά του κάνετε. Πιπέρι, θα γυρίσω από την άλλη πλευρά και θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Αυτή η ποσότητα που έχει εκείνη του ενός κιλού. Αυτό είναι ένα κιλό. Ένα κιλό κρέα είναι. Λοιπόν, θα το ξαναπατήσω, θα βάλω πιπέρι και θα τοποθετήσω το κρέα. Και τώρα αρχίζει το μαρτύριο για μας. Με την καλή έννοια μαρτύριο. Λοιπόν, έχει κάψει και το λάδι και έχει κάψει το λαδάκι το σκεύος. Είναι έτοιμο. Βάζω το κρέας μέσα και περιμένω ένα λεπτάκι για να το γυρίσω στην άλλη μεριά. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρω ένα πιρούνι. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με καθηκάκι και με αρνάκι. Και με πρόβατο. Γενικά, αν μας αρέσουν τα αμνοερήφια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ό,τι σας βρίσκεται. Ναι. Εμένα μου αρέσει γενικά το μικρό ζώο. Δηλαδή να μην έχει ξεπεράσει την ηλικία. Το ζιγουράκι σ' αρέσει. Το αρνάκι. Α, περίμενε. Το ζιγούρι είναι ζιγούρι το γέρικο. Ναι, το γέρικο. Δεν σ' αρέσει. Όχι, το πρόβατο είναι το γέρικο. Το ζιγούρι είναι το ενδιάμεσο. Το έφηβο είναι. Ναι, είναι ο έφηβος το ζιγούρι. Αρνάκι γάλακτος. Αρνάκι γάλακτος, ναι. Και άμα είναι και θηλυκό, είναι ακόμα καλύτερα, δεν μυρίζει τόσο πολύ. Βέβαια, γιατί τα αρσενικά. Βγάζει μια τραγιά, έτσι, μια βαρβατήλα τη βγάζει. Ναι. Λίγο μπρουτάλ. Λίγο πιο μπρουτάλ. Είναι λίγο μπρουτάλ, αρνάκι. Ναι. Λοιπόν, ο Κρεοπόλης ξέρει τι θα σας δώσει. Είναι αρκετά ενημερωμένη. Φροντίστε να είναι οι καλύτεροι σας φίλοι. Βέβαια. Λοιπόν. Για να τρως καλά. Βλέπουμε ότι έχει πάρει χρώμα. Θα το γυρίσω από την άλλη πλευρά.
Και επειδή να έλεγε εσύ τώρα το αρνί δεν το τρώει, δεν το τρώει πολλοί κόσμο, διότι έχει μια σχετικά έντονη γεύση. Άμα όμω το μαγειρέψει με τόσα λαχανικά μέσα. Και μυρωδικά. Το μάραθο που έχει έντονη γεύση. Λίγο στο. Θα μα φύγει αυτή η αρνί, δηλαδή θα είναι αυτό το βαρύ πράγμα. Λοιπόν, ωραία, έχει ροδίσει. Και το βγάλει. Μπορούμε να τα αφήσουμε παραπάνω για να μα καεί παραπάνω η κατσαρόλα. Και θα μα πάρει και πιο πολύ χρώμα η σάλτσα και θα γίνει και πιο βαριά η σάλτσα. Το λες αυτό, το παραλαμβάνεις κάθε φορά. Είναι ένα μυστικό για να γίνει νόστιμη η σάλτσα. Λοιπόν, για να πάθει πιο γρήγορα. Έχω βγάλει το κρέας και αυτό που θα κάνω. Θα βάλω. Και εγώ τα χέρια σου. Είμαι και λίγο ζόρικος, με βλέπεις έτσι. Έχω βάλει και άλλο λαδάκι και θα βάλω τώρα το κρεμμύδι με το σκόρδο. Μια σκελίδα σκόρδο ολόκληρη. Ολόκληρη. Και τώρα μασχαρίζει. Θα βάλω επάνω πάλι το αρνί. Α, πάνω στο κρεμμυδάκι. Mm-hmm. Βρε αρνί τρώτε, βρε ψάρι τρώτε, πάνω στο κρεμμύδι θα το βάζετε εσείς. Να παίρνει ωραία μυρωδιά. Βοηθάει. Βέβαια. Κάνει δουλειά το κρεμμυδάκι. Λοιπόν. Κάνει καλό και στην υγεία μας. Θα βγάλω τα γάτια μου και τα έχω κάνει. Και το σκόρδο. Από τη μια τρως το αρνί και φράζω, τρως το σκόρδο και ξεβράζει. Θα ανακατέψω λίγο. Και κρασάκι. Βέβαια. Το θέλει. Τέλεια. Έβαλε δάφνη μέσα. Έβαλε τη δάφνη, ναι. Τώρα μίλησε. Δεν το είπα. Δεν ξέρω. Νομίζω το είπα. Δεν το είπε. Λοιπόν, ένα φύλλο δάφνη. Ένα φύλλο δάφνη. Ντοματούλα. Χοντροκομμένη στα τέσσερα. Χοντροκομμένη. Κιδωνάτη. Και θα την τοποθετήσω πάνω στο αρνάκι. Και σε ρώτησε εύλογο ο συνάδελφο πριν, πριν βγούμε. Καλή ρε Σιρήγα, λεμονάτο δεν θα κάνουμε. Τι δουλειά έχει η ντομάτα. Το λεμονάτο με τη φέρκια ντομάτα ταιριάζει πάρα πολύ. Άμα βάζαμε πελτέ, εντάξει, άμα θέλουμε να το υποστηρίξουμε πάλι ταιριάζει. Αλλά με τη φέρκια ντομάτα δεν είναι πάρα πολύ. Εγώ ξέρω ότι στο λεμονάτο βάζουμε μόνο λεμόνι και βγαίνει άσπρο το φαγητό μας. Και εγώ αυτό ήξερα και αυτό βλέπετε, ήταν βλέπετε εδώ, δεν είναι κόκκινο. Ναι, έχεις δίκιο. Με τη φέρκια ντομάτα. Είναι ροζέ. Ροζέ. Λοιπόν, θα βάλω ακόμα λίγο αλάτι. Ακόμα λίγο πιπέρι. Συμπληρώνεις λίγο νεράκι. Λίγο νερό. Δεν το σκεπάζεις λίγο-λίγο, γιατί θα κατεβάσει τα ζουμάκια και η ντομάτα και το κρέας. Και αυτό που θα κάνω τώρα, θα χαμηλώσω τη φωτιά πάρα πολύ. Ο παπάς μου ψήνει ένα κρέας, άμα βρει έτσι ωραίο ζυγούρι που είναι πιο λιπαρό, μόνο στο τσικάλι, μόνο το κρέας και ντομάτα χοντρή, μόνο και ψήνεται έτσι. Κάτι ξέρει ο άνθρωπος. Τέλειο. Λοιπόν, το χαμήλωσα και περιμένω. Θέλει γύρω στις 1,5 με 2 ώρες. Ανάλογα το ζώο και ανάλογα το πόσο μεγάλα είναι τα κομμάτια, ωραία. Το τσεκάρουμε. Ναι, ένα πυρουνάκι. Χρόνο, παιδί μου, το εγώ το βράζω πάρα πολύ. Θέλω να λιώνει. Άλλοι δεν το θέλουν πιο. Στενά. Μα νομίζω ότι έτσι, να μελώσει, να λιώσει και να το απολαμβάνει. Στον καθένα όπως αρέσει. Και να τρελαίνει τον ουρανίσκο σου. Το αποτέλεσμά μας, αν μπορούμε να πάμε δίπλα να το δείξουμε, είναι αυτό εδώ. Αυτό πόση ώρα το έχεις και σιγοψύνεται. 2 ώρες. Θα είναι Κυριακή, υπολογίστε. Κάντε την προετοιμασία σας. Και μετά βάλτε ένα ωραίο καφέ, πάρτε εφημερίδες, καθίστε με το σύζυγο, παίξτε με τα παιδιά και απλά να έχετε το νου σας να το τσεκάρετε λίγο-λίγο και αφήστε το να σιγοψύνετε. Το φαγητό μου είναι έτοιμο. Τα χόρτα, επειδή θέλουν πάρα πολύ λίγο βράσιμο, θα τα βάλω 5 λεπτά πριν κλείσω το φαγητό μου. Τα μάραθα, επειδή άμα τα βάλω σκέτα, πρέπει να βράσουν αρκετή ώρα και θα βγάλουν ένα ζουμί μαύρο το οποίο δεν μου αρέσει το φαγητό μου, θα μου χαλάσει τη γεύση. Τα έχω βράσει, τα έχω πλύνει καλά και τα έχω βράσει γύρω στα 10 λεπτά. Τα έχει ζεματίσει. Τα έχω ζεματίσει, ναι. Ναι, τα έχω ζεματίσει, έχω βράσει. Είναι 10 λεπτά, καλά. Και θα τα προσθέσω στο φαγητό μου. Ωραία. Πρώτα τα μάραθα. Πρώτα τα μάραθα. Περίπου πόση ώρα πριν το κατεβάσει, είπε, μισή ώρα πριν. 5-10 λεπτά. 5-10 λεπτά. 5-10 λεπτά. Και θέλω να είναι το φαγητό μου τελείω έτοιμο. Για το μάραθα τώρα τρώγεται. Ναι. Θα το απλώ σιγά-σιγά. Προσοχή, δεν θέλει πολλά ανακατέματα γιατί θα μου διαλύσει, είναι πολύ μαλακό. Και αυτό που θα κάνω τώρα. Εγώ την έχω βρει την μπουκιά μου ήδη. Θα πάρω το σπανάκι. Το σπανάκι, τα βλήτα, συγγνώμη. Θα τα βάλω από πάνω. Δεν τα έχει κόψει. Τα έχει αφήσει. Τα έχω αφήσει όπως είναι. Ολόκληρα τα φύλλα. Όπως τα ψήνουμε, ας πούμε, όπως τα βράζουμε. Τις πατατούλες που τα κάνουμε. Ο καθένας μπορεί να βάλει όσα χόρτα θέλει. Εγώ θα βάλω αυτά. Θα τα σκεπάσουμε δηλαδή. Θα τα σκεπάσουμε. Θεέ και κύριε, τι του ήρθε πάλι να κάνει σήμερα. Δεν θα τα ανακατέψει. Μετά από λίγο θα μαλακώσουν, θα δυναμώσω τη φωτιά μου. Αρνείς και παστό με βλήτα κάνουμε σήμερα. Τώρα θα αρχίσει να βγάζει ατμούς. Θα αρχίσει να βγάζει ατμούς, θα μαλακώσουν τα βλήτα, θα πάρω ένα κουταλάκι, θα τα βάλω λίγο ανάμεσα. Να γίνει ένα με το φαγητό και είναι έτοιμο. Στα λαχανικά μας έχεις πει ότι αν τα αλατίσεις είναι ένα κόλπο για να κατεβάσουν υγρά. Στα χορταρικά ισχύει αυτό? Ισχύει με όλα τα λαχανικά και το αλάτι βοηθάει ανάλογα την περίπτωση.
Το αλάτι τώρα το... δεν βάζεις έξτρα αλάτι από πάνω. Δεν θέλω να βάλω έξτρα αλάτι. Άμα τα ζεματίζαμε σκέτα τα βλήτα, τα βράζαμε, τότε θα βάζα στο νερό πάλι αλάτι για να μην χάσουν το χρώμα τους. Mm-hmm. Δηλαδή το αλάτι, ανάλογα από πώς θα το δουλέψεις, έχει και διαφορετική ιδιότητα. Εμείς τα θέλουμε σκέτα. Natural, να έχουν και πράσινο χρώμα. Σιγά σιγά βλέπω ότι. Δεν μου λες, με τι θα το συνδύαζες αυτό το φαγητό. Έχουμε το κρεατάκι μας. Εσύ τι θα του βάζεις στο πλάι. Πες ότι ερχόμαστε την Κυριακή να μας κάνεις το τραπέζι. Mm-hmm. Ταιριάζουν πάρα πολύ πατάτες. Φούρνο, πουρέ. Και φούρνο και τηγανιτές και μέσα. Μπορεί να πούνε πατάτες. Είναι φοβερό συνδυασμό. Χόρτα μου πατάτες και αρνί. Είναι γενικώς ένα πιάτο πλήρες. Mm-hmm. Η πατατούλα το αποθεώνει εντελώς. Ένα καλό ελληνικό κρασί. Εξαιρετικό. Εγώ θα του έκανα και πιλάφι. Αρνί πιλάφι είναι τέλειο. Αλλά θα του έκανα και πατάτες φούρνου, αλλά κανονικές πατάτες φούρνου, όχι αυτές τις μεσοβέζικες που κάνω εγώ. Κανονικά, βρεπετού με τα λάδια τους μέσα, με τα ζουμάκια τους. Βαρύ πράγμα. Και πουρέ είναι πολύ νόστιμος. Ένα ωραίο πουρέ πατάτα με τη σάλτσα από το μαγειρευτό θα είναι εξαιρετικό. Ζαλίζομαι από τη γεύση. Θα είναι καλό. Λοιπόν. Να δούμε την κάρτα με τα υλικά, ναι, όσο φυσικά. Λίγο περιμένουμε να μαραθούν τα βλήτα μας. Διαλέξτε τώρα, αγοράστε βλήτα. Όταν τα βρείτε, είναι η εποχή τους. Ξέρεις τι θα κάνουμε. Σε κάθε μήνα, καλά δεν μας μένουν και πολύ ακόμα, 1,5 μήνες μας μένει, θα λέμε λίγο τα λαχανικά της εποχής. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, πάντα ο Θεός χρησιμοποιεί λαχανικά της εποχής, με ελάχιστες εξαιρέσεις, αν χρειαστεί κάτι συγκατεψυγμένο. Είναι πολύ σημαντικό να αγοράζουμε της εποχής. Δεν έχουν υποστεί μεγάλη επεξεργασία, δεν έχουν πολλά χημικά, δεν έχουν φάρμακα και φυσικά πολύ πιο φθηνά. Αρνάκι λοιπόν. Αρνάκι, σκεπαστό με βλήτα. Τι θα χρειαστούμε, Στέλιο? 1 κιλό αρνίσιο μπουτάκι, 2 κρεμμύδια ξερά, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 φύλλο δάφνης, 2 όριμες ντομάτες, λίγο λευκό κρασί, χόρτα εποχής της αρεσκίας σας, αλάτι πιπέρι και φυσικά χυμό λεμονιού. Θέλει φροντίδα, αγάπη, σιγανή φωτιά και αφήστε το να σιγοψηθεί για 2-2,5 ώρες. Το λεμόνι το έχουμε βάλει. Όχι, το βάλουμε στο τέλος. Αυτά τα φοβερά μαγειρευτά μου τα έχει μάθει η κυρία Αργυρό, μαγειρεύει υπέροχα. Ήμουν δίπλα της και προσπαθούσα να κλέψω. Καλά, από... κυρία Αργυρό, μαγειρεύει πάρα πολύ. Μαγειρεύει πάρα είναι πολύ η κυρία Αργυρό. Είναι στους Καλάνη, στο Λιά και Δυόσμους. Ναι, δεν την ξέρεις, λίγες φορές έχεις πάει. Όχι, αλλά ακούει ο κόσμος την κυρία Αργυρό και θα νομίζω ότι μάλιστα... θα την κυρία Αργυρό μια μέρα να μας μαγειρέψει. Αυτό που θυμάμαι πρώτη φορά που μαγείρεψα και έκανα το αρνάκι, το είχα ξεσκέπαστο και πήγα να βάλω κουτάλα. Και φώναζα από τη γωνία. Ναι, απαγορεύεται να βάζουμε στα μαγειρευτά μέσα κουτάλα γιατί διαλύονται. Ναι, είναι τόσο μαλακό πια το κρέας μετά από 2,5 ώρες βρασμού. Τώρα φυσικά που κάνω εγώ κουμάντο εδώ πέρα στην κουζίνα. Βάζω την κουτάλα μου. Δεν βλέπουμε. Ναι, αλλά δεν το πειράζει. Όχι, όχι, ίσα ίσα. Είδατε ότι με τους υδρατμούς, αν κάνουν τα παιδιά, βγάλει λίγο το καπάκι. Μαράθηκε το χορταρικό, ήρθε και έγινε. Ναι, μωρέ, έχει ψηθεί. Αυτό τρώγεται τώρα σχεδόν. Θέλει λίγο ακόμα όμως, Ακόμα λίγο. Δεν το έχεις βάλει καθόλου μέσα νερό έξτρα, τίποτα υγρό έξτρα. Το έχουμε αφήσει έβαλε... ό,τι ήταν πριν. Από την αρχή. Ναι, από την αρχή αυτό λέω, δεν έχω. Εμείς βλέπουμε, άμα η κατσαρόλα έχει απώλειες εδώ πέρα και εξατμίζεται το νερό, θα βάλουμε λίγο παραπάνω. Σωστά. Ανάλογα. Δηλαδή πάντα το τσεκάρουμε. Αν θες, μπορείς να το σκεπάσεις. Λοιπόν, θα βάλω λίγο αλάτι τώρα παραπάνω στα χόρτα. Βάζεις όμως λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο αλατάκι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε λίγο θα τα τρώμε. Οπότε. Τώρα βάζουμε και λεμόνι. Θα βάλω τώρα το λεμόνι πριν το κλείσω. Ωραία. Βάλω το λεμονάκι μου όλο και τώρα θα βάλω φρέσκο ελαιόλαδο. Τι κοινό, πόσο λεμόνι έβαλες? Πόσο λεμόνι, κοιτάξτε, για εδώ πέρα έχω βάλει γύρω στα 3 λεμόνια. Ωχ, Παναγία μου. Ανάλογα στην κρίση του καθενός. Φρέσκο ελαιόλαδο, δεν θέλω να μαγειρευτεί πολύ. Έβαλε πολύ σήμερα. Το κλείνω. Έχει βούτες. Και το αφήνω σκεπασμένο με το καπάκι για 2-3 λεπτά. Ωραία, να πάμε σε διαφημίσεις. Εννοείται. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα σερβίρουμε τον τυχερό, τον τζαγκαράκι. Πάλι θα φάει σήμερα. Θα σερβίρουμε και φαγητό ωραιότατο, αλλά θα δούμε και ταινίες. Εδώ είμαστε. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ. Έτσι κοντά. Έλα, έλα. Έλα. Καλώς ήρθατε. Να μοιραστούμε τώρα που θα πάμε. Γεια σου Θέμο. Και η Δούτα αποκαλύπτει. Έχεις την καταλληλότερη ώρα πάντα. Εγώ το έχω πει ότι αυτή η στήλη, η προσθήκη αυτής της στήλης ήταν σοφή επιλογή. Σοφή επιλογή. Σ' αγαπάει η πεθερά σου που λέμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, το θαύμα ολοκληρώθηκε. Έχει σιγοψηθεί αρνίσιο μπουτάκι με χόρτα εποχής, μπόλικο λεμόνι και άλλα μυρωδικά. Ένα κυριακάτικο φαγητό. Φαγητό. Πήγα να πιω λίγο νερό. Έφυγες τίποτα? Όχι. Περιμένω να φάω, γι' αυτό τρώω. Τώρα λίγο κολλημένο το στόμα σου. Γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή έχω και εξαιρετική ρίγανη, το λεμόνι
Με το φρέσκο Ελλάδα ταιριάζει πάρα πολύ με τη ρίγανη. Καλά, να σου αφήσει καμιά άλλη γλάστρα, καμιά ώρα εξαιρετική, να έχουμε θα και τρεχάματα. Θα βάλω λίγο από πάνω, αυτό μόνο. Θα το σερβίρω. Μα μύρισε. Μύρισε λίγο. Θα λιγωθείς που λένε. Λοιπόν, προσέχω γιατί λιώνει. Τώρα ποιος άνθρωπος του Θεού δεν το τρώει αυτό το κρέας, πείτε μου, αυτό το φαγητό. Και ειδικά με αυτό το συνοδευτικό, που τα χόρτα είναι εξαιρετικά. Και στην Κρήτη έχουμε και πολλά και καλά. Είναι γλύτα, δηλαδή είναι από το χόρτο που εύκολα το τρως. Ναι. Αλλά μπορείς να βάλεις και ό,τι άλλο θες, τέλος πάντων. Είναι, ειδικά, μπορείς να βάλεις... άμα το ψήσεις χειμώνα, είναι ιδανικό πιάτο. Αλλά και τώρα έχετε την επιλογή του γλύτου. Παιδιά, το κρεατάκι είναι τόσο τρυφερό. Έχει γίνει λουκούμι, λιώνει. Δεν μπορεί να το σερβίρεις. Κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ιδανικό. Πατάτα, δεν ρε, παιδί το, μου, στο μαγειρικό δαιμόνιο τώρα να σου πω, αλλά. Με ό,τι λες, νομίζω ότι το αρνί είναι από τα κρέατα που πάει με τα πάντα. Πρώτα η κυρία. Μία την έχουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένο. Τις παραπονιές στη συνέχεια όμως. Το κάνει επίτηδες για να την ιντριγκάρει. Από πού βρήκα υποστήριξη. Από εκεί που δεν το περιμένεις, βέβαια. Εγώ ξέρεις, εγώ θα φάω μετά. Θα σε τιμήσω, αλλά μετά. Δεν μυρίζει. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Καταρχάς δεν χρειάζεται το μαχαίρι, θέλω να σου πω. Κόβεται με το. Με την καρδιά ενός μαρουλιού. Στη σειρά. Καίει λίγο. Ναι, προσοχή. Είναι σαν να τρώω. Πώς το έλεγα πριν. Που βάζουμε τα χόρτα και το λεμόνι και το αυγό. Αυγό λεμονό. Φρικασέ. Σαν να τρώω φρικασέ, γιατί τη σπιρτάδα τη λεμονάδα του φρικασέ. Θα σε φάω και λίγο χόρτο. Νίκο, μας επιτρέψε. Σου έχουμε λίγο γύρισμα. Με ρωτήσατε καν, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Έχει λιώσει, είναι λουκούμι. Είναι τόσο ωραίο και το μάραθο, πόσο πολύ του πάει. Και τα βλήτα που δεν τα είχα επίσης σε εκτίμηση. Αλήθεια. Ναι, μ' αρέσουν, αλλά τα έχω συνηθίσει σαλάτα, ξέρεις, βρασμένο σκέτο με κολοκυθάκι. Αυτό. Και έχεις βάλει και ντομάτα, Και ντομάτα, που του πάει πάρα πολύ με το λεμόνι και το νιώθεις. Είναι λεμονάτα, το δικαιολογεί τον τίτλο του. Με τόσο λεμόνι, άλλωστε και η σαλτσούλα του αποτελεί. Η σάλτσα είναι αρκετά ρευστή, μ' αρέσει έτσι. Άμα θέλουμε να τη δέσουμε, τη δένουμε με λίγο άμυλο, λίγο γκορ φλάουερ. Τι χρειάζεται. Εγώ δεν τη δένω με άμυλο, αλλά. Νομίζω ότι του είναι ό,τι πρέπει. Πολύ μπορεί να το φάνε και με κουταλάκι μετά αυτό. Ναι, γιατί λίγο ψωμάκι. Ψημένο ψωμάκι. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Παιδιά, φρέσκο χωριάτικο ψωμί σε αυτό το ζουμί. Τέλειο. Απαπα. Μπορώ λίγο ακόμα, άμα θε. Εμεί πάμε προ τα εκεί. Να πάρουμε τα παιδιά, έρχομαι. Εσύ, άμα τελειώσει τι μπουκέ σου, έλα. Ρίγα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή μου να έχει. Ευχαριστή ακόμα τρώω.